Με 5 διεθνείς στη σύνθεσή της, ένα ανταγωνιστικό σύνολο και την ελπίδα πως θα κάνει ποδαρικό με το δεξί, αναχώρησε η αποστολή της Καλαμάτας από το δημοτικό στάδιο της παραλίας με προορισμό την Κρήτη, εκεί όπου το μεσημέρι της Κυριακής θα αντιμετωπίσει τα Χανιά στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League 2. Πέρσι ήταν μια απαγοητευτική χρονιά και ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια. Φέτος λοιπόν έχουμε αλλάξει το σκεπτικό μας. Είμαστε μια νέα ομάδα που θέλει την πίστοση χρόνου για να μπορέσει να βρει τα πατήματά της και να βρει και το ρυθμό. Ο ρυθμός, όπως ξέρετε, έρχεται μέσα από τα παιχνίδια. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό θα βαδίσουμε. Άλλωστε, πρωτάθλημα δεν παίρνει κανείς την πρώτη αγωνιστική. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και παιχνίδια των play-off. Για μας το σκεπτικό, όπως είπα, έχει αλλάξει και σε ένα ατυχές αποτέλεσμα το φάρμακο είναι το επόμενο παιχνίδι. Για μας το κάθε παιχνίδι θα είναι ντέρμπι, θα είναι τελικός, γιατί όταν πας για να πάρεις το απόλυτο συνέχεια σίγουρα πρέπει να το κοιτάς ως τελικό. Οπότε για μας δεν έχει κάποια άλλη εικόνα το παιχνίδι. Είναι για μας ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να κυνηγήσουμε τους 3 βαθμούς. Φέτος η ομάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά παρουσιάζοντας ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος Αναστόπουλος τονίζει πως όλοι θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, διεκδικώντας όσα πραγματικά αξίζουν. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε το πλησιέστερο ρόστερ των τελευταίων ετών. Ο πρόεδρος ξεπέρασε τον εαυτό του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ομάδα μας έχουμε 5 διεθνείς. Βέβαια, οι μεταγραφές αεροδρομίου και τα βιογραφικά των παιχτών πάντα κρίνονται στο γήπεδο. Τους υπολογίζω όλους και ανάλογα με τη φόρμα και τον αντίπαλο θα γίνονται οι επιλογές. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλό ρόστερ. Τα παιδιά που έχουν έρθει και τα παιδιά που μείνανε είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο πλέον οι αποστάσεις έχουν μικρύνει. Οπότε αν δεν δίνεις το 100% σε κάθε παιχνίδι, δεν πρόκειται ποτέ να σου χαριστεί τίποτα. Οπότε και εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι αυτό ξεχωριστά, συγκεντρωμένα και να κάνουμε αυτά που θα δουλέψουμε, που θα πούμε και τις αδυναμίες του αντιπάλου. Προσδοκώντας ένα πρωτάθλημα υψηλών ταχυτήτων, η ομάδα δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα πραγματικά της αξίζουν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η ομάδα, όπως ξέρετε και εσείς, είναι μια καινούργια ομάδα η οποία αποτελείται από πολλούς νέους παίχτες μαζί. Εμείς έχουμε δουλέψει όσο το δυνατόν πιο σκληρά, όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένα, για να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο από την αρχή, γιατί σίγουρα η ομάδα θα παρουσιάζει καλύτερο πρόσωπο μέρα με την ημέρα. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε σωστά, να κερδίσουμε και να έχουμε την ηρεμία που απαιτείται για το υπόλοιπο, γιατί το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος.